Διότι χθες το βράδυ είχαμε Eurogroup, μάλιστα σε μένα που δεν είχε Survivor, είδες. Το βάλανε πέμπτο. Α, έχει ακόμα Survivor. Έχει ακόμα, ναι. Έχει γίνει σαν τα play-off. Μου λες τώρα γιατί έχει play-off. Τους ταλαιπωρούν, τους βάζουν και τους τρέχουν. Λοιπόν, άκου τώρα να γελάσεις. Να γελάσεις, να πεθάνεις στο γέλιο, ρε παιδί μου. Ιστορία, χάρκα. Για να πούμε και καλά τέτοιο. Έχω πάει χθες να κάνω ένα μίνι μπανάκι το μεσημεράκι στην εξωτική Καλλικράτεια. Ναι. Καθόμαστε εκεί. Ξαπλώστερα ιστορία, συννεφιά, εννοείται. Και έχουν τελειώσει τα σχολεία και είναι μαζεμένα στην παραλία καμιά 20-25 παιδάκια. Τι ωραίος τρόπος να χαλαρώσεις. Ναι. Ξαφνικά μαζεύονται όλα συνωμοτικά ακριβώς από μπροστά μου και λέω τι έγινε. Μάλλον με αναγνωρίσανε. Θα ζητήσω κανένα αυτόγραφο εδώ, κύριος Μπάμπης και τέτοια. Και τους βλέπω. Μαζεύονται, κάνουν ένα κύκλο. Είναι δύο, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Κάνουν ένα κύκλο και από το πουθενά ακούμε τη μία πλευρά των παιδακίων να λέει: ένα, δύο, τρία, μαχητές! Και πετάχονται τα άλλα. Ένα, δύο, τρία, survivors! Και αρχίζουν και παίζουν στην παραλία τα παιδάκια. Survivor! Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και όχι μόνο παίζουν survivor, έχουν φτιάξει ένα ολόκληρο αγώνισμα κανονικά. Με να πηδάνε εμπόδια, με να ρίχνουν μπάλες, με να βρίσκουν στόχους. Μόνο puzzle δεν είχε. Ναι. Και τις διαφημίσεις του Sky. Βέβαια από τον. Έχει γυρίσει όλη η παραλία, τα κοιτάει. Έτσι. Σου λέει επιτέλους θα περάσουμε καλά. Θα παρακολουθήσουμε κιόλας και ένα δρόμενο. Ναι. Το ένα αγώνισμα μετά το άλλο είχε πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Ακριβώς από τις διαφημίσεις του Sky. Υπήρχε πολύ μεγάλος ρεαλισμός. Εγώ επειδή βλέπω ιντερνετικά Sky κυρίως και όχι από την τηλεόραση. Οι διαφημίσεις είναι κάτι ξέρεις ελληνικά νησιά. Ναι, και εγώ. Η Αμοργός. Ναι, τα βάζουν εκεί για να τα δουν τίποτα Άραβες να τα αγοράσουν. Ναι. Μπορεί να έχει τέτοιο να σκάσει εσύ με ένα μπουζουκάκι. Έχει συνήθως κάτι έτσι χατζηδακικά κομμάτια που παίζουν από πίσω. Ναι, play μπουζούκι, αυτό το καταπληκτικό το καλοκαίρι. Θα γυρίζει όλη η παραλία, θα κοιτάζει ένα βράχο ή κάποιο ένα καμπαναριό, όπως είναι αυτό. Ναι. Και θα τραγουδάσει ένα τραγούδι και μετά θα γυρίζουμε στο αγώνισμα. Όταν τα παιδάκια ετοιμαστούν. Ωραίο, εντάξει, θα κάνουμε το δικό μας εδώ. Και όχι μόνο, πώς εμείς, ας πούμε, μικροί δεν παίζαμε ποδόσφαιρα αυτά όταν είχε μία διοργάνωση κυρίως, Μουντιάλ, Euro και διαλέγαμε ένα ποδοσφαιριστή. Ανάλογα, ας πούμε, την διοργάνωση. Κοίτα, ο άλλος φορούσε τέτοια περούκα με μουσική και έλεγε εγώ θα είμαι ο μισθοφορός. Και λέγανε εγώ είμαι ο Σπαλιάρας, εσύ είσαι η Βρυδίκη. Και παίρνανε ρόλους στα παιδάκια και φωνάζανε έλα πάμε Κωνσταντίνε, πάμε Κωνσταντίνε, πάμε Κωνσταντίνε και τέτοια. Θυμάσαι όταν παίζαμε τότε εμείς που είχε π.χ. το Ευρωμπάσκετ τώρα που ήταν εχθές. Ναι. Κατέβαζε την μπάλα και έλεγες Γκάλης. Γκάλης, Γκάλης, Γκάλης. Τι θα λένε, Σπαλιάρας. Σπαλιάρας, τέτοια. Και μαλώναμε, όχι, εγώ θα είμαι ο Γκάλης. Όχι, εγώ τέτοιο. Σε πληροφορώ ότι έχουμε κάνει στη Σταυρούπολη, βεβαίως, στην κοιτίδα του ευγενούς αθλητισμού, τα παλαιά τα χρόνια έχουμε κάνει τουρνουά τένις. Γιατί είμαστε και τέτοιοι. Θυμάσαι τη δεκαετία του 80 που έδειχνε πολύ τένις η Ερτένα. Ναι, Ρολάν Γκαρό. Τα χρυσά χρόνια του τένις, όχι τώρα με αυτά τα. Φαν Λέντλ, Τζον Μάκερο. Έτσι. Στέφι Γκραφ, Μαρτίνα Ναβατίλοβα, Μόνικα Σέλες. Γιατί έχουμε. Σέβερτ Λόιτ. Έτσι, γιατί έχουμε δει τένις και ξέρουμε. Και λέγαμε τώρα εκεί πέρα, είχαμε κάτι ψευτορακέτες και λέγαμε εγώ θα είμαι ο Μπόρις Μπέκερ. Εγώ θα είμαι ο τέτοιος, ας πούμε. Και πέσαμε κανονικά. Ανάλογα δηλαδή με το γεγονότο που δείχνει εκείνη τη στιγμή η TV και επικρατεί στην επικαιρότητα, τα παιδάκια με στη φαντασία τους βιώνουν το όλο το σκηνικό. Είναι πλέον στις σημερινές εποχές, για να το καταλάβει αυτός ο κόσμος, πόσο μάτιο είναι να ασχολείσαι με τα αθλητικά. Δεν πήγε κανείς, εγώ είμαι ο Κλάους. Αυτό το έλεγε μα πήγαινε στον Πιτσόμπαρο. Φαντάζεσαι, πηγαίνεις. Εγώ θα είμαι ο Κλάους. Εγώ θα είμαι ο. Ο Σιώβας, εγώ θα είμαι ο Τάδε. Και απαράγγελης ποτάρες, ας πούμε. Εγώ θα είμαι ο Νέτο, εγώ θα είμαι ο. Αυτή η μεγάλη. Ο Στόχ. Το κουβαλάνε και τέτοια. Αυτό το παίζεις όταν γίνεσαι μεγάλος. Πρέπει να γίνουν. Από τη στιγμή που τα παιδιά που από μικρό και από τρελό μαθαίνει στην αλήθεια δείχνουν το ενδιαφέρον τους και πώς επηρεάζονται. Θα πρέπει να γίνουν τα πρώτα αεραστεχνικά σωματεία. Survivor. Survivor. K20. Κάθε γειτονιά να έχει, ρε παιδί μου. Όντως, ακαδημίες. Μα κάπου τώρα το είδαμε κιόλας ότι αυτός ο περιβόητος, ο manager rugby, έφτιαξε μια ακαδημία Survivor. Ακριβώς. Είδες. Ξεκινάει το έργο. Εδώ στα τέτοια ρε. Συγκλάβεις και συμπαράκια δεν κάνουν αγωνίσματα. Κάνουν αγωνίσματα. Και το είπα αυτό το καλοκαίρι. Θα είναι στα κάμπινγκ, στα έτσι, τα αλλιώς. Θα γίνει σφαγή. Δεν σου είπα το story που πήγαμε να παίξουμε, να κάνουμε stand-up στην Ορεστιάδα. Ναι. Και μας μετέφεραν από το μέρος που ήταν να παίξουμε. Ναι, ναι, ναι. Σε ένα μεγάλο κλαμπ. Ναι. Μία η ώρα το βράδυ, όταν ξεκινήσουμε στις 9.
Και λέει εντάξει, θα κάνουμε πρώτα λέει το survivor. Τι? Πού το κάνετε το survivor? Τι εννοείς? Μέσα στο club. Και είχε κανονικά αγωνίσματα μέσα στο club. Και πείτε κι εσείς και πείτε κανένα αστείο εκεί ανάμεσα. Σοβαρά έγινε τέτοιο. Μια χαρά φάση ήταν. Ναι, εννοείται, εννοείται. Μπορούμε να κάνουμε και εδώ τις λίγες ψάχνουμε τώρα εκλογές, ΕΠΟ και αυτά. Ο κάθε νομός να βγάζει τον εκπρόσωπό του. Ναι, ακριβώς. ΕΠΣ Θεσσαλονίκης. Γιατί ΕΠΣ. Το ΣΥΓΜΑ είναι το Survivor. Πώς είναι κανονικά? Η ΕΠΣ, Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων είναι το ΕΠΣ, σημαίνει. Επαγγελματική Ένωση Πολεμιστών Survivor Μακεδονίας. Βγήκε. Βγήκε τελείως. Πάλι ψωμιάδησαν τέτοιο.